Σε κατάσταση ομοιρίας παραμένουν χιλιάδες ιδιοκτήτες γης που έχουν καταθέσει αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες. Οι επιτροπές που καλούνται να τις εξετάσουν είναι μόλις δύο για την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου και μία για την Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Παρά το γεγονός ότι το παράρτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου όρισε 16 μέλη για να στελεχώσουν ισάριθμες επιτροπές, όπως έκαναν και οι δικηγορικοί σύλλογοι Ηρακλείου και Λασιθίου. Εμείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο, όταν μας είχε ζητηθεί, έχουμε ορίσει ήδη 8 μέλη μας όσον αφορά που μετέχουν σε αυτές τις επιτροπές. Αντίστοιχα και ο Δικηγορικός Σύλλογος για το Ηράκλειο και άλλα 8 για το Λασίθι. Άρα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θα μπορούσαν αυτές οι 8 επιτροπές να συσταθούν. Η έκπληξη όμως ήταν δυσάρεστη, καθώς οι επιτροπές που συστάθηκαν για να συνεδριάζουν μία φορά την εβδομάδα, εξετάζοντας έως 25 αιτήσεις κάθε φορά, θα χρειαστούν μήνες έως και χρόνια για να επιτελέσουν το έργο τους. Αυτό θα έχει ως συνέπεια οι ιδιοκτήτες γης που έχει χαρακτηριστεί λανθασμένα σύμφωνα με τους ίδιους ως δασικοί, δεν μπορούν να τη μεταβιβάσουν είτε να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε πράξη αξιοποίησης της. Και ήταν προφανές ότι αυτές οι χιλιάδες ενστάσεις, με το όριο των 25 ενστάσεων που έχουν δοθεί ανά συνεδρίαση για να επιλύονται τα θέματα, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει πάρα πολλές μέρες, θα χρειαστούν ίσως και χρόνια για να διευθετηθούν όλες αυτές τις χιλιάδες υποθέσεις, τις χιλιάδες ενστάσεις που έχουν καταθέσει. Ο αριθμός των επιτροπών που συστάθηκαν αντιστοιχεί στον αριθμό των υπαλλήλων που μπορούν να διαθέσουν τα κατατόπους δασαρχεία. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης με επιστολή του προς την υπηρεσιακή κυβέρνηση έσπευσε άμεσα και εγκαίρως να προειδοποιήσει για το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η διαδικασία. Με την ανάδειξη του νέου κυβερνητικού σχήματος, η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητήριου αναμένεται να χτυπήσει άμεσα την πόρτα του Υπουργού Περιβάλλοντος, ζητώντας λύση. Γνωρίζω τα προβλήματα που υπάρχουν στο δασαρχείο όσον αφορά των υπαλλήλων που δεν υπάρχουν, γιατί θα πρέπει οι επιτροπές αυτές να έχουν και υπάλληλο από το δασαρχείο. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί κεντρικά.